Με το Ισραήλ να έχει αποκλείσει τη λωρίδα της Γάζας από παντού, η ανθρωπιστική κρίση στον Παλαιστινιακό θύλακα μπαθαίνει όλο και περισσότερο. Χιλιάδες τόνοι βοήθειας έχουν συγκεντρωθεί στο πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο, ωστόσο αυτό παραμένει κλειστό και γίνεται αγώνας δρόμου από τους Αμερικανούς με τους Αιγύπτιους προκειμένου να ανοίξει. Και ενώ το βράδυ της Τετάρτης φαίνεται να επήλθε συμφωνία μεταξύ του Μπάιντεν και του Αλσίση για το άνοιγμα του περάσματος, το στίχημα παραμένει. Η κατάσταση στη Γάζα είναι εκτό ελέγχου και κινδυνεύει να βυθιστεί σε ανθρωπιστική καταστροφή, όπω προειδοποίησε την Τετάρτη ο Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Το πέρασμα τη Ράφα είναι το νοτιότερο σημείο εξόδου από τη Γάζα και συνορεύει με τη Χερσόνησο του Σινά τη Αιγύπτου. Η Ράφα είναι πλέον το μόνο σημείο διέλευση για ανθρωπιστική βοήθεια, αφού το Ισραήλ έκλεισε άλλα συνοριακά περάσματα από και προ τη λωρίδα τη Γάζα. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινέ αεροπορικέ επιδρομέ συνεχίζονται αμύωτε. Στην τελευταία του ενημέρωση, το πρωί τη Πέμπτη, ο Ισραηλινό στρατό ανέφερε ότι συνεχίζει να επιτίθεται όλη την ώρα σε όλη τη λωρίδα της Γάζα, προσθέτοντα ότι κατέστρεψε εκατοντάδε τρομοκρατικέ υποδομέ της Χαμά την προηγούμενη ημέρα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην πόλη Ράφα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης. Το Υπουργείο Υγεία τη Γάζα δήλωσε ότι 3.478 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου και περισσότεροι από 12.000 τραυματίστηκαν, κυρίω γυναίκε, παιδιά και ηλικιωμένοι. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή του, κυρίω άμαχοι που σκοτώθηκαν κατά την φωνική εισβολή τη Χαμά στι 7 Οκτωβρίου.